υπάρχει αύξηση συνολική σε φάρμακα και τελοιπά ή οτιδήποτε, αυτό δεν πρόκειται να υπάρχει. Είναι ένα από τα 4 μέτρα τα οποία είπαμε ότι δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση η οποία άρχισε για τα δύο νησιά, γιατί κάπου εκεί έχει επικεντρωθεί όλη αυτή εδώ η ιστορία, από εκεί πέρα περιμένετε λίγο τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για να δούμε πού ακριβώς. Άρα το αφήνετε ανοιχτό, Υπουργέ. Αυτό δεν μου λέτε που έχει ξεσηκώσει αυτό, τώρα. Αυτό το θέμα έχει μείνει ανοιχτό εκ μέρους αυτών και από εκεί και πέρα τρέχουν διάφορες διαπραγματεύσεις και θα δούμε πώς ακριβώς θα καταλήξει. Αλλά επαναλαμβάνω. Άρα το ζητάνε, αυτοί ζητάνε. Αν ΦΠΑ σε φάρμακα ή οτιδήποτε άλλο θέλουν που έχουν μια εκτεταμένη αύξηση ΦΠΑ, αυτό είναι ένα από τα 4. Άρα ο χαμηλός συντελεστής, το 6,5 να παραμείνει. Οποία, άρα παραμένει ο χαμηλός συντελεστής. Να συζητήσουμε κάτι τέτοιο. Παραμένει ο χαμηλός συντελεστής το 6,5, λέτε εσείς, να παραμείνει ο χαμηλός συντελεστής το 6,5 και ο ανώτερος το 23. Εκείνο που σας είπα είναι το εξής, ότι δεν πρόκειται να συζητηθεί αύξηση του ΦΠΑ σε χώρους όπως είναι τα φάρμακα και σε τρόφιμα. Στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης πολιτικής. Αυτό έχει αποκλειστεί. Εγώ το αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια μόνο τα φάρμακα αφήνεται όμως. Είναι και τα ξενοδοχεία, είναι και διάφοροι άλλοι. Τα τρόφιμα. Επαναλαμβάνω, ένα από τα θέματα, τα 4 θέματα, ξέρετε, έχουμε πει ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Άρα τα τρόφιμα, ανοιχτό το ενδεχόμενο στα τρόφιμα να έχουμε αύξηση του. Όχι, δεν ανοιχτό ενδεχόμενο. Σε κανένα, στα τρόφιμα. Ξενοδοχεία. Σας είπα ότι εκτεταμένη αύξηση του ΦΠΑ σε χώρους όπως τα φάρμακα, τώρα αυτό όμως, τα τρόφιμα, ξενοδοχεία κτλ. Δεν πρόκειται να γίνει, είναι ένα από τα 4. Άρα στοχευμένη, κύριε Υπουργέ, στοχευμένες αυξήσεις στο ΦΠΑ σε κάποια προϊόντα. Σε κάποια προϊόντα. Δεν θα σας απαντώ, διότι τρέχει μια διαπραγμάτευση. Και για τα δύο νησιά, Μύκονος, Σαντορίνη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι ανοιχτό ακόμα το ενδεχόμενο. Είναι ένα θέμα το οποίο. Μισό λεπτό, γιατί τώρα έχουμε το άλλο θέμα, κύριε Υπουργέ. Το σημαντικό είναι το πρώτο και δεν το δεύτερο. Κύριε Υπουργέ, είναι κάτι άλλο τώρα. Είναι για τα λιπαρά, αυτά τα προϊόντα που περιέχουν λιπαρά. Και λέτε και είμαστε σε μία περίοδο τώρα που κοιτάμε την σιλουέτα μας ή την υγεία των ανθρώπων. Έτσι. Ξέρετε πολύ καλά ότι το σουβλάκι είναι το πιο φθηνό φαγητό για την ελληνική οικογένεια. Και εμείς πάμε να πούμε τώρα για τα λιπαρά να αυξηθούν κατά 1 ή 2 λεπτά το σουβλάκι ή τα γλυκά ή το χάρμπουργκερ. Αληθεύει αυτό? Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό το πράγμα κάπου το έχω ακούσει έτσι, αλλά μπορώ να σας πω, από όσο θυμάμαι, δεν είναι στο σύνολο των προτάσεων που συζητάμε. Δηλαδή τώρα, αν πάμε να βάλουμε στο σουβλάκι, άρα στο γύρο, πρόταση και μάλλον έχει στο γυρόπιτο, να πάμε να βάλουμε, επειδή ακριβώς, ξέρετε, οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις οι οποίες έγιναν την περίοδο της κρίσης ήταν οι σουβλατζίδικα. Ξέρετε γιατί, το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς. Το φθηνό. Το ξέρετε πολύ καλά κι εσείς. Γιατί και από την Θεσσαλονίκη προερχόμενος ξέρετε πολύ καλά ότι εκεί έχουμε και εξαιρετικά πιτόγυρα. Ναι, έχουμε σε γενικές γραμμές υπάρχουν. Αλλά αν είναι τώρα, δηλαδή τα γελάει ο κόσμος. Τέτοιο θέμα δεν μπορεί να γίνει. Άρα είναι αυτό που λέμε, κάει και επί τη εμφανίσει, έτσι, με το κουμπί. Δηλαδή, πάντως εσείς λέτε ότι η κυβέρνηση για τον έμφυα θα παραμείνει ως έχει για φέτος. Για τον έμφυα μην βιάζεται να βγάλετε συμπεράσματα. Αυτή η θέση, έτσι όπως αναπτύξατε προηγουμένως, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Άλλες προτάσεις υπάρχουν για το έμφυα. Ως εκ τούτου, μην βιάζεστε να βγάζετε. Δεν βιαζόμαστε. Δεν βιαζόμαστε. Δηλαδή, ποιες υπάρχουν, κύριε Υπουργέ? Το οποίο κρίνουμε ότι εκ των προτέρων είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί, γιατί και η φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων είναι, έχει φτάσει στα όρια. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Δεν άκουσα. Για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Εδώ η θέση κατακτήσε πλέον η χρονιά. Η θέση είναι ότι να ξαναγυρίσουμε σε μια ρύθμιση όμοια αυτή του παρελθόντος, όπου θα υπάρχει διαφορά στο φόρο ανάμεσα στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης. Η πρόταση η οποία υπήρχε είναι το ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα κατέβει, από ό,τι θυμάμαι, στα 60 λεπτά το λίτρο, ενώ για το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται στα κατώτατα όρια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε επίπεδο. Δεν θυμάμαι αν ήταν 323, δεν θυμάμαι πόσο. Και αφού μιλάμε για πετρέλαιο, πώς εξελίσσεται η πληρωμή του Παπαδάκη, εδώ τώρα θα εκφράσω και ένα παράπονο. Να το εκφράσω.
να το εκφράσει. Τις προάλλες μας αλλάξετε τα φώτα, μπορώ να σας πω, έτσι, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, γιατί είναι... δώσετε και μία πληροφορία που δεν ήταν ακριβής. Παρακαλώ. Ενώ σας είχαμε πει εμείς, και αυτό γίνεται, ότι υπάρχει μία σταδιακή πληρωμή, η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί. Βγάλατε μία ανακοίνωση η οποία έλεγε ότι δεν πληρώνεται το πετρέλαιο θέρμανσης, με αποτέλεσμα το μισό χρόνο το ανάποδο λέγαμε, Υπουργέ, το ανάποδο. Το ανάποδο είπαμε. Την παραμικρή σχέση με την αλήθεια. Δεν ξέρω το ανάποδο είπαμε. Σας έχουν μεταφέρει λάθος πληροφόρηση. Ακούστε τι είπαμε, κύριε Υπουργέ, θα σας πωρήσω μαζί μας. Εγώ ξέρω ότι δεν μπορέσαμε να δουλέψουμε ένα πρωί. Όχι. Προσέξτε. Εμείς είπαμε, μεταφέραμε πληροφόρηση ότι από το γραφείο σας. Γίνεται σταδιακά. Από το γραφείο μου αποκλείεται τη μεταφέρα. Όχι, να σας πω, να σας πω και θα δείτε. Θα συμφωνήσετε. Σταδιακά η πληρωμή ακριβώς του επιδόματος πετρελαίου, θέρμανσης, και γίνεται και χρονολογικά. Δηλαδή, οι αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Μέχρι 10 Ιανουαρίου, 15 Ιανουαρίου, μετά θα πάμε μέχρι τις 25 Ιανουαρίου και πάει λέγοντας. Και ότι θα πληρωθούν όλα. Υπήρχαν λοιπόν άνθρωποι που είπαν ότι εγώ έβαλα πετρέλαιο τέλος Δεκεμβρίου ή αρχές Ιανουαρίου και τα λεφτά δεν τα πήρα. Και ζητήσαμε, για να διευκολύνουμε και την ενημέρωση, ακριβώς, να βγάζετε μία λίστα και να λέτε αυτή την εβδομάδα θα πληρωθούν όσοι πήραν πετρέλαιο μέχρι τις 10 Ιανουαρίου. Ναι. Την επόμενη εβδομάδα θα πληρωθούν όσοι πήραν πετρέλαιο μέχρι τις 20 Ιανουαρίου. Ξέρετε πόσο θα διευκολύνει αυτό, κύριε Υπουργέ? Δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα. Εγώ δεν μπορώ το πρωί να παρακολουθήσω τις εκπομπές, γιατί και τέτοια ώρα καταλαβαίνετε. Έχετε δίκιο. Εγώ ξέρω ότι μία ώρα, μία εποχή, βγάλετε μία ανακοίνωση η οποία μας άλλαξε τα φώτα, γιατί ή λάθος την κατανόησε ο κόσμος, αλλά σε γενικές γραμμές. Πάντως δεν είπαμε ποτέ, κύριε Υπουργέ, ότι εσείς δεν θα πληρώσετε, για να τα διευκρινίσουμε. Είχατε βγάλει ποτέ, δεν είπαμε ποτέ. Μάλιστα, βγήκανε το πετρέλαιο, το επίδομα του πετρελαίου θέρμανσης. Αντιθέτως, εμείς. Ήταν ίσως μια από τις χειρότερες μέρες που γνώρισε η γραμμή. Προσέξτε, αντιθέτως, εμείς είχαμε βγάλει και την κυρία Σεκπερίδου, η οποία υπεύθυνα ενημέρωσε για το πότε θα πληρωθεί ο κόσμος. Αυτό έγινε αργότερα. Πάντως τα μηνύματα. Είχαμε πάρα πολλά μηνύματα, να ξέρετε. Πάντως τώρα εξελίσσεται. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Όχι. Έχουμε δώσει την επόμενη εβδομάδα θα πληρώσετε που έχουμε μια τέτοια πληροφόρηση εμείς. Δημιουργήθηκε από κάτι που δεν έγινε ενδεχομένως κατανοητό από τον κόσμο. Από την επόμενη εβδομάδα προβλέπετε πληρωμή κάποιων από αυτούς οι οποίοι έχουν πάρει πετρέλαιο? Νομίζω ότι είμαστε στο τέλος πια. Και αν έχει απομείνει κάτι, θα έχει μείνει κάτι πάρα πολύ. Μάλιστα. Ωραία. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσω. Ναι, κάτι, μόνο μια βασίλη σας κουρίς. Ναι, ήθελα πρέπει να όμως ρωτήσω. Να τελειώνουμε. Ναι, ο Βασίλης. Ναι. Γιατί δεν λέτε ότι και μετά τις εκλογές η λιτότητα θα συνεχίζεται? Γιατί το ΦΠΑ στο φάρμακα, το έλεγε και η προηγούμενη κυβέρνηση, θα το κάνει. Δεν θα κόψει μισθούς και συντάξεις. Και μπαίνει το θέμα των ομαδικών απολύσεων που και η προηγούμενη κυβέρνηση έλεγε ότι δεν θα το δεχτεί. Γιατί δεν είστε πιο ειλικρινείς απέναντι στον κόσμο? Να πείτε, βρήκαμε δυσκολίες. Αυτή είναι η κατάσταση. Η λιτότητα σήμερα συνεχίζεται. Σήμερα το βράδυ θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός και θα τα ακούσει όλα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, είναι και ο Γιώργος Ρωμανιάς, ο οποίος σε λίγο πρέπει να φύγει. Έχει έρθει και ο κύριος Φέδωνας Καρυσουφίδης, ο οποίος είναι... Τι είναι ο άνθρωπος τώρα αυτός? Αυτός ο άνθρωπος βγάζει ένα περιοδικό. Αυτό είναι για την ασφάλεια των πτήσεων, είναι η ετήσια έκδοση. Πτήση και διάστημα. 35 χρόνια. Είναι... 35 χρόνια. Αυτή είναι η ετήσια έκδοση, η οποία κυκλοφορεί. Και μπορεί να ένας άνθρωπος είναι που... πολύ χρήσιμο περιοδικό. Έτσι, ένα πολύ χρήσιμο.